τα οποία όμως δυστυχώς δεν συνιστούν συνολική λύση. Γιατί μακάρι και αν υπήρχε, φαντάζεσαι, συνολική λύση και εύκολη λύση για την ανεργία, όλοι οι ηγέτες θα πατάγανε το κουμπάκι και θα το αλλάζανε. Δεν θέλει κανείς να έχει το 30% του κόσμου άνεργο, έτσι. Το θέμα είναι όμως τι πολιτικές κάνεις για να έχεις απασχόληση. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οριοθετούμε το πρόβλημα της ανεργίας ως το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει μια χώρα. Και όχι για λόγους αλληλεγγύης ως προς τον άνεργο. Θέλω να είμαι τίμιος. Δεν είναι αυτό το ζήτημα μόνο. Δεν είναι ζήτημα ανθρωπισμού. Είναι ζήτημα ότι μια κοινωνία που έχει 30% ανεργία και σχεδόν 40-50% ανεργία στους νέους, είναι μια κοινωνία χωρίς μέλλον. Είναι μια κοινωνία που δεν μπορεί να κάνει καμία σοβαρή κουβέντα για οτιδήποτε. Το θέμα της ναι, το θέμα της, δηλαδή, της ενοποίησης της Ευρώπης, της ομοσπονδιακής Ευρώπης κτλ. Εάν ένας στους τρεις πολίτες, να σας πω λοιπόν το συγκεκριμένο σχέδιο που έχουμε εμείς. Το ένα είναι ότι θέτουμε και θέσαμε από την πρώτη στιγμή και με την επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες ότι πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα βγει να πιέσει για την ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανεργίας. Η υπόθεση των επιδομάτων ανεργίας, η υπόθεση της βοήθειας στο νέο δεν είναι ζήτημα κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής σε μία χώρα. Είναι ζήτημα ευρωπαϊκής πολιτικής. Επαναφέραμε λοιπόν την πρόταση που είχε κάνει παλιότερα ο Μοσχοβισί, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, για την ΗΠΑ, γιατί δεν ήθελα να σου πω μια πρόταση τυχαία, έχει υποθεί στην Ευρώπη. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνταχτούν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, σε αυτή την πρόταση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανεργίας. Έτσι, όπως και Ευρωπαϊκό Ταμείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία νομίζω ότι με λίγη πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα κράτη-μέλη και προς τις κυβερνήσεις, προς το Συμβούλιο Αρχηγών δηλαδή ουσιαστικά, μπορεί να θεσμοθετηθεί.